Και θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι, το δεύτερο ερωτηματικό είναι, η κυστεκτομή πρέπει να γίνεται άμεσα ή μπορεί και να καθυστερήσει? Να πάμε λίγο στη διαφάνεια. Δεν μου άρεσε αυτό το ποσοστό, γιατί νομίζω ότι όλοι είναι αρκετά επιθετικοί εδώ μέσα. Και η κυστεκτομή είναι σαν πρώτο μέλημα σε όλους αυτούς τους. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ψυχανάλυση του για ποιο λόγο συμμετέχουν σε αυτό το σχολείο. Και αν βγάλουμε και ποσοστό υψηλής επιθετικότητας, θα είναι πολύ, πολύ προβληματική η κατάσταση, Βασίλη μου. Δεν είναι κάτι τέτοιο όμως, μυρίζομαι γενικότερα. Ωραία. Ας δούμε λίγο τι σημαίνει αποτυχία όμως. Γιατί όπως είπαμε, ένα ποσοστό αποτυχαίνει. Λοιπόν, και αυτό νομίζω θα το ορίζαμε έτσι σε τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ποτέ δεν ήταν ελεύθεροι νόσου. Άρα, δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι στο πρώτο τρίμηνο που κάναμε την κυστεοσκόπηση είχαν νόσο, την ίδια νόσο, είτε χειρότερη. Αυτοί που στην πρώτη κυστεοσκόπηση ήταν ελεύθεροι, αλλά στο εξάμηνο, στην δεύτερη κυστεοσκόπηση, βρήκαμε νόσο. Και αυτοί που μετά το εξάμηνο, και εδώ είναι μια μεγάλη κατηγορία, μέχρι και ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ήταν ελεύθεροι νόσου και υποτροπίασαν κάποια στιμούλα. Στις πρώτες περιπτώσεις, δεν το συζητάει κανένας, νομίζω, και τα δεδομένα είναι αρκετά ισχυρά ότι θα κάνει κυστεκτομή. Στην τελευταία περίπτωση εδώ υπάρχουν στοιχεία, και όταν αυτή η υποτροπή γίνεται μετά τον ένα χρόνο και δεν είναι του ίδιου σταδίου ΤΑΦ1, δηλαδή είναι μικρότερο στάδιο ΤΑΦ-α ή χαμηλότερο grade, ότι εκεί μπορεί να δοκιμάσει ένα δεύτερο κύκλο BCG με ένα περίπου 40% αντιμετώπισης της νόσου. Ποιες είναι οι μελέτες όμως? Δεν είναι πολύ ισχυρές εδώ και συνήθως επιλέχθηκαν εδώ ασθενείς οι οποίοι είτε δεν μπορούσαν είτε δεν ήθελαν να κάνουν κυστεκτομή. Άρα, για να πάμε στο επόμενο, από ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Memorial της Νέας Υόρκης, νομίζω κανένας δεν αμφισβητεί τα στοιχεία του, ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν ΤΑΦ1 υποτροπή μετά από BCG ζήσαν περισσότερο όταν ακολούθησε κυστεκτομή. Και για το λόγο του αληθές βλέπετε, και έρχομαι σε αυτό, ότι θα σταθώ μόνο εδώ, cancer specific survival, δηλαδή ειδική από την νόσο επιβίωση, όταν έγινε πρόοδος της νόσου, ήταν πολύ χαμηλή. Άρα δεν πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε άλλο BCG όταν αποτύχει, στις συνθήκες που είπαμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε την νόσο σε αυτό το σημείο να μας ξεφύγει, γιατί πλέον τα πράγματα, σύμφωνα και με μια διαφήμιση, θα είναι tragic. Εντάξει. Τα ποσοστά επιβίωσης θα είναι πολύ χαμηλά. Και πάλι τα guidelines, βλέπουμε ότι σε ασθενείς οι οποίοι απέτυχαν μια φορά στο BCG, η κυστεκτομή είναι απόλυτη ένδειξη. Έχουμε λοιπόν, εγώ θα υποστηρίξω, θα γίνω πιο επιθετικός ακόμα, όχι απλώς κυστεκτομή, καλά έχουν ψηφίσει και στην δεύτερη και στην τρίτη ερώτηση. Είναι μάλλον bias. Λοιπόν, να έχουμε λίγο τις διαφάνειες. Μην ψηφίζετε τουλάχιστον πρώτα ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, εγώ γίνομαι ακόμα πιο επιθετικός. Και όχι απλώς θα κάνουμε κυστεκτομία, θα την κάνουμε και γρήγορα. Δεν θα χάσουμε χρόνο καθόλου. Λοιπόν, υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα ξεκίνησαν μάλλον από αυτή τη μελέτη του 2001, τα οποία δείχνουν σαφώς ότι οι ασθενείς οι οποίοι θα υποβληθούν έγκαιρα σε κυστεκτομή έχουν σημαντικά, στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε καθυστερημένη κυστεκτομή. Και εδώ η λέξη καθυστερημένη ορίστηκε στα 2 χρόνια, που ήταν και σχετικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και προσέξτε λιγάκι την υποανάλυση, εάν ο όγκος τελικά ήταν ΤΑΦ1. Πραγματικό ΤΑΦ1, δεν είχε γίνει δηλαδή υποσταδιοποίηση, ότι με την έγκαιρη κυστεκτομή αγγίζουμε κάτι ποσοστά επιβίωσης, τα οποία είναι εξωπραγματικά για έναν επιθετικό καρκίνο σαν αυτόν. Πλησιάζουν το 100%. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι σώζουμε τον ασθενή. Αντίθετα, εάν γίνει διαιθητικός, προλάβει και γίνει διαιθητικός ή ήταν διαιθητικός, ήταν ΤΑΦ2, ήταν υποσταδιοποιημένη, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά και πάλι η έγκαιρη κυστεκτομή. Η γρήγορη κυστεκτομή είναι αυτή η οποία θα αλλάξει σημαντικά την επιβίωση. Λοιπόν, πάντως, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση σε αυτή τη μελέτη, εκείνο το οποίο, αν τη θυμάμαι καλά, είναι ότι δεν είχε απόλυτα ξεκαθαρίσει τον πληθυσμό όσον αφορά να ήταν BCG refractory, να ήταν BCG recurrence και αν ήταν BCG late recurrence. Δεν ξέρω εάν τα νούμερα θα φτάνανε για να κάνουν κάτι τέτοιο ή αν είχαν στοιχεία και αν η περαιτέρω ανάλυση με αυτόν τον τρόπο θα άλλαζε λίγο τα δεδομένα. Απλά και μόνο να το έχουμε στο μυαλό μας για το πώς διαβάζουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, άλλη μελέτη.
Εδώ μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι είχαν σαφείς προδιαθετικούς παράγοντες υψηλού κινδύνου. Έτσι, πολλαπλή όγκη, μεγάλη όγκη ή καρκίνωμα in-situ. Νομίζω ότι τα Kaplan Meier διαβάζονται αυτονόητα, δεν θέλει καμία διαφορά, καμία φιλοσοφία κανείς για να δει ότι η έγκαιρη κυστεκτομή, η γρήγορη κυστεκτομή, είναι πιο αποτελεσματική. Εδώ η γρήγορη κυστεκτομή ήταν πραγματικά γρήγορη, μιλάνε για 4 εβδομάδες κατά μέσον όρο από τη διουρθρική. Πάρα πολύ γρήγορη δηλαδή, ενώ η καθυστερημένη ήταν περίπου ένας χρόνος, 11 μήνες. Λοιπόν, και αυτή είναι μια άλλη μελέτη η οποία δείχνει επίσης τη διαφορά μεταξύ δύο ομάδων. Το early είναι πριν το 1998 και το late είναι μετά το 1998, όπου κανείς βλέπει ένα παράλογο πράγμα, ότι μετά το 1998 η επιβίωση ήταν χειρότερη. Και το ερώτημα είναι γιατί. Και η απάντησή μου είναι μονολεκτική, αν δει κανείς αυτόν τον πίνακα, γιατί καθυστερήσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε την κυστεκτομή, γιατί κάναμε μπεσετζέ. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, και για να έρθουμε λιγάκι έτσι σε μια πιο φάση σύγκλησης, υπάρχει ένα κονσένσους, είναι δημοσιευμένο στο Urology το 2005, που μας λέει ότι οι ασθενείς που έχουν πολλαπλούς όγκους, υπάρχει καρκίνωμα in situ, υπάρχει όγκος στις λεγόμενες δύσκολες περιοχές για διουρηθρική εκτομή, δηλαδή στο θόλο ή στο πρόσθετο τείχωμα, ή αν η πολυματική νόσο στην επαναληπτική διουρηθρική είναι πάλι τα φένα, σε συνδυασμό με κάποιους νεότερους που διατυπώθηκαν στα επόμενα χρόνια, όπως η παρουσία της υδρονέφρωσης, ο μεγάλος όγκος πάνω από τα 3 εκατοστά, η υποκατηγοριοποίηση του ταφένα, αν πιάνει ή όχι την υποβλενογόνια μυϊκή στιβάδα ή αν υπάρχει υποτροπή στην προστατική ουρήθρα, είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε πολύ γρήγορα την κυστεκτομή. Ευχαριστώ. Την πολύ γρήγορη κυστεκτομή. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας δούμε και την επόμενη ερώτηση και να δούμε τελικά το τι θα ψηφίσετε.